λειτουργούν πιλότικα. Γεγονός είναι πλέον οι κάμερες και μέσα στα βαγόνια του μετρό. Ο καθένας θα ελέγχει τον άλλον. Έτσι, αλλιώς οι κάμερες είναι παντού πλέον. Φαντάζομαι είναι θέμα ασφάλειας. Άμα γίνει κάτι, να μπορούν να ψάξουν τα στοιχεία και να δουν τι έγινε. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έδωσε το πράσινο φως και έτσι ο μεγάλος αδελφός θα καταγράφει κατά τη διάρκεια των δρομολογίων το τι γίνεται στο εσωτερικό των σειρμών λεπτό προς λεπτό. Με στόχο να προλαμβάνονται τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται και αφορούν επιβάτες όπως κλοπές και εισιτηριοδιαφυγή. Πολύ θετικό το βλέπω. Πρώτα απ' όλα για την ασφάλειά μας. Υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα. Πολύ καλό θα είναι. Γιατί γίνονται τόσες κλεψιές. Μέσα στα μάτια σου κοιτάνε να σου πάρουν το πορτοφόλι. Το αλαλούμ του ράβε ξύλωνε κάμερες είναι ότι στους 17 σειρμούς τρίτης γενιάς, όπου ξεκινάει η τοποθέτηση, οι κάμερες υπήρχαν. Αλλά απομακρύνθηκαν μέχρι την απόφαση της Αρχής Προστασίας για να μην επηρεάσουν αρνητικά τον κόσμο. Με τα νέα δεδομένα πλέον σταδιακά επανατοποθετούνται. Παίρνει πολλοί κόσμος χωρίς εισιτήριο, οπότε. Καλό είναι αυτό που κάνουν. Μέσα στα βαγόνια νομίζω εντάξει, δεν είναι και τόσο σωστό. Συνολικά σε πρώτη φάση θα τοποθετηθούν 408 εσωτερικές κάμερες. Κάμερες καταγραφής κινήσεων και συμπεριφοράς επιβατών υπάρχουν ήδη σε όλους τους σταθμούς του μετρό, με το υλικό να καταστρέφεται μετά από 15 ημέρες. Για να εφαρμοστεί πάντως το μέτρο θα πρέπει να αλλάξει το λογισμικό. Και αυτό γιατί τεχνικά σήμερα οι κάμερες μπορούν να καταγράψουν 7 ημέρες το τι συμβαίνει εντός των σειρμών, ενώ σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει αυτό να καταστρέφεται κάθε 48 ώρες. Οι σειρμοί βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της εγγύησης από την κατασκευάστρια κορεατική εταιρεία και η Αττικό Μετρό αναμένεται να διαπραγματευτεί ώστε να αλλάξει το λογισμικό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και η μαγνητοσκόπηση να ξεκινήσει από αρχές καλοκαιριού. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.